Έχω τη χαρά να έχω μαζί μου τη Μιρτό Κοροβέση, τη νεαρότερη υποψήφια ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Με βαρύ βιογραφικό ήδη στα 26 χρόνια, μάχημη δικηγόρος με μεταπτυχιακό στην τεχνητή νοημοσύνη. Είμαι σίγουρο, Μυρτό και άμα θέλει να μιλάμε στον ελληνικό, ναι, ότι ε, έχει πράγματα να πει και να προσφέρει στο Ευρωκοινοβούλιο τόσο για τη χώρα σου όσο και για την Ευρώπη, έτσι. Αρχικά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή πρόσκληση και να πούμε ότι είναι και γιορτινέ μέρε. Οπότε ελπίζουμε όλοι να έχουν περάσει καλά με τι οικογένειέ του, να έχουν ξεκουραστεί και να γεμίσουν μπαταρίε γιατί τι χρειάζεται ο κόσμο. Χρειάζεται ένα διάλειμμα από την βαριά καθημερινότητα. Θέλω να πιστεύω ότι έχω πράγματα να πω και να προσφέρω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πράγματι. Ε, και θέλω να πιστεύω ότι όλοι οι νέοι έχουμε πράγματα. Δηλαδή και άλλοι στην υποψηφία μου, είτε από το ίδιο κόμμα, είτε από διαφορετικό. Εγώ αγκαλιάζω αυτή την προσπάθεια όλων των νέων ανθρώπων και εύχομαι να μπουν στο Ευρωκοινοβούλιο και νέοι άνθρωποι που εκφράζουν τη γενιά μα, που ακούγεται η φωνή μα μέσα αυτών, που θα προσπαθήσουν, θα δουλέψουν και θα εισφέρουν ένα νέο αέρα. Διαπιστώνει διαφορέ σε σχέση με αυτό που εκφράζει κάθε γενιά, η δικιά σου γενιά και ή να την έτσι αυτή που είναι ήδη μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι παρόλο που ε, αποτελούμε την πιο παραγωγική γενιά τη χώρα, ή τουλάχιστον έτσι μα λένε, αλλά θέλω να πιστεύω ότι έτσι είναι κιόλα, βλέπουμε ότι δεν ε, εκπροσωπούμαστε ούτε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ούτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για παράδειγμα, η νεότερη ευρωβουλευτή αυτή τη στιγμή ε, στι Βρυξέλλε είναι νομίζω 34 χρονών, τέλο πάντων άνω των 33. Α, οπότε πηγαίνετε για ρεκόρ, ε. Πηγαίνουμε για ρεκόρ. <laughs> <laughs> μακάρι, μακάρι. Ε, και θεωρώ ότι καλώς ή νομοθετούν άνθρωποι για εμά χωρί εμά και αποφασίζουν άνθρωποι για εμά χωρί εμά, που έχουν αποσυνδεθεί εδώ και πολλά χρόνια από τα πρώτα βήματα του εργασιακού χώρου, από το πώ είναι να πρωτομπαίνει μέσα στην αγορά εργασία, από το πώ είναι να αρχίζει να δομεί τη ζωή σου. Συνήθω βλέπουμε ότι μέχρι τώρα η πολιτική, ο μέσο όρο ηλικία των πολιτικών ήταν 50, 60, άντε λίγο τώρα έχουν μπει και 40. Αριδες. Νομίζω ότι πρέπει να ακούσει και η φωνή μα. Τι είναι αυτό λοιπόν που θα προτάξει, εφόσον εκλεγεί. Κοίταξε, ε, αυτό που θα ήθελα εγώ είναι να έχουμε μια πιο δίκαιη Ευρώπη. Και από ό,τι ξέρουμε, και στο λέω ω δικηγόρο, το 80% των νομοθετημάτων που εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή στη χώρα μα ψηφίζονται εκεί. Ψηφίζονται στην Ευρώπη και μετά έρχονται να ενσωματωθούν στην Ελλάδα με τη μορφή οδηγιών. Οπότε είναι πολύ σημαντική η δουλειά τη εκάστοτε ευρωομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι πολύ σημαντικό να προτάσσονται τα σωστά θέματα. Για παράδειγμα, τώρα οι ευρωβουλευτέ οι δικοί μα, από το δικό μου κόμμα, από το ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισαν τον Ευρωπαϊκό Κατώτατο το Μισθό. Πρέπει να εφαρμοστεί, πρέπει να έρθει και στην Ελλάδα, πρέπει να ενσωματωθεί σαν οδηγία. Ε, θέλουμε να έχουμε συμπεριληπτικέ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλουμε να υπάρχει κοινωνίε, μια συμπεριληπτική χώρα. Τα τέτοια ψηφίσματα τα θέλουμε μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλουμε να υπάρχει μια γενικότερη και μαζικότερη ρύθμιση τη τεχνητή νοημοσύνη που είναι και το μεταπτυχιακό μου πάνω είναι εκεί. Είναι και το μέσο. Ακριβώ. Πολλοί κόσμοι, συγγνώμη, ε, ναι. σε δικό το βλέπει ω ως, ως απειλή κιόλα. Ότι θα χαθούν δουλειέ, ότι τα ρομπότ θα, μας, θα κυριαρχήσουν σε εμά και ο ρόλο του ανθρώπου θα περιοριστεί. Ποια είναι η κατάσταση τώρα και Μπορεί νομοθετικά να υπάρχουν παρεμβάσει, ώστε να, να λειτουργεί προ όφελό μα και όχι ανάποδα. Φυσικά και μπορεί να υπάρχουν νομοθετικέ παρεμβάσει. Πάντα μπορούμε. Είναι όλα πολιτικέ επιλογέ, όπω λέω Καταλαβαίνω την αγωνία πολλών ανθρώπων και αν θέλει να έχει και μία πραγματικότητα, δηλαδή πράγματι η τεχνητή νοημοσύνη και τα αλγοριθμικά συστήματα έρχονται ε, και εντάσσονται με τόσο έντονο τρόπο και τόσο ευρύ και ραγδαίο στην καθημερινότητά μα. Που πραγματικά είναι αλήθεια ότι μπορεί να αλλάξουν τα εργασιακά δεδομένα. Εδώ όμω έρχεται ε, η, το πολιτικό πρόγραμμα και οι πολιτικέ επιλογέ που είπα και πριν. Γιατί είναι διαφορετικό αν θα χαθούν εργασιακέ θέσει λόγω των μηχανημάτων, των αλγοριθμικών και των συστημάτων. Και είναι διαφορετικό αν θα μεταλλαχθούν, αν θα αλλάξουν. Για παράδειγμα, τα αλγοριθμικά συστήματα. Αυτοί φτιάχνουν άνθρωποι, δεν είναι όλα ουρανοκατέβατα. Οπότε, όσο μεγαλύτερο δείγμα και σώπερση του ανθρώπου έχουμε πίσω από αυτά τα αλγοριθμικά ε, μηχανήματα διαφορών ηλικιών ε, και των δύο φύλων, ε, κοινωνικών ομάδων κλπ., τόσο λιγότερο προκατηλημένα θα είναι τα αυτοματοποιημένα αποτελέσματα. Άρα, βλέπουμε ότι μεταλλάσσεται ο εργασιακό χώρο. Συν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, με συνέπεια και πρόγραμμα να ενταχθούν μαθήματα τεχνητής νοημοσύνης αλλά και χρησιμοποίησης των ε, συστημάτων αυτών στα σχολεία, στα πανεπιστήμια οπωσδήποτε, ε, ε, εκπαιδεύσεις ε, στο δημόσιο, στις δουλειές. Αλλάζουν πολλά πράγματα. Στην τέχνη, για παράδειγμα, βλέπουμε έναν εκδημοκρατισμό τη τέχνη, με τι καλέ και τι κακέ του πτυχέ. Πλέον χάνει τη το έννοια του δημιουργού εν πωλής. Ε, Δημιουργό τώρα, όταν ένα έργο ανεβαίνει στο διαδίκτυο, ε, μπορεί να λογίζεται διαφορετικά από ό,τι κάποτε. Mm. Αλλάζουν τα πνευματικά δικαιώματα. Mm. Γενικά, έχουμε ένα πολύ αρρύθμιστο πεδίο το οποίο πρέπει να ρυθμιστεί τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Σε ποιε επιτροπέ ε, φαντάζεσαι τον αυτό να συμμετέχει, αν και εφόσον εκλεγεί. Σίγουρα στην ΕΦΕΜ, την ε, επιτροπή που ασχολείται με τα δικαιώματα των γυναικών και είναι κάτι το οποίο εμένα με ενδιαφέρει πολύ γιατί ξέρει. Δεν είμαι σίγουρη αν πραγματικά υπάρχει ισότητα στη χώρα μα. Ξέρω ότι είναι βαρύ αυτό που λέω και ξέρω ότι έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα και δεν το ανέρω καθόλου προ αυτή την κατεύθυνση. Η κοινωνία η δική μα, η δική μου και η δική μου που λίγο πιο μεγάλο, είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με και των παππούδων μα, έτσι. Όσον αφορά yeah. τον ρόλο των το, το γυναικών. Σε αυτά τα βήματα αναφέρει, γιατί όταν σε ακούτε λίγο βαρύ, δεν υπάρχει ισότητα. Μήπω είναι λίγο αφοριστικό. Δεν είπα ότι δεν υπάρχει, είπα ότι δεν είμαι σίγουρη αν υπάρχει και ότι έχουν γίνει και βήματα προς την αντιθέτη κατεύθυνση. Αλλά, ξέρεις τι, όταν βλέπουμε ότι από τις ε, 12 περιφέρειες της Ελλάδας δεν έχει εκλεγεί καμία ε, περιφερειάρχης, για παράδειγμα, καμία γυναίκα, ή από τους 237 Δήμους, αν δεν κάνω λάθος για το νούμερο, τέλος πάντων είναι πάνω από 200 ε, γυναίκες, έχουμε γύρω στις 27. Ε, βλέπουμε ότι ακόμα ο κόσμος ίσως αντιμετωπίζει με μία προκατάληψη τι γυναίκε και το μερίδιο τη ευθύνη του. Αλλά για μένα το σημαντικό δεν είναι αυτό. Το σημαντικό είναι, για παράδειγμα, ότι για την ίδια εργασιακή θέση η γυναίκα αμείβεται κατά 13% κατά μέσα ώρα λιγότερο. Για την ίδια ακριβώ θέση. Δηλαδή, έχουμε έναν διευθυντή μάνατζερ στη μία άντρα, στην μία περίπτωση, και στην ίδια εταιρεία έναν μία διευθύντρια γυναίκα. Η γυναίκα μπορεί να αμείβεται λιγότερο. Mm. Ή, για παράδειγμα, το 2018. Ε, μία στι τρει γυναίκε διέκοψαν την εργασιακή του πορεία επειδή ήθελαν να, να μεγαλώσουν τα παιδιά του. Οι αντίστοιχοι άντρε που το έκαναν αυτό ήταν 1,3%. Άρα ναι. να μιλάμε για 1%. Ε, αυτό βέβαια έχει να κάνει και με το ρόλο τη μητρότητα, έτσι. Έχει απόλυτο δίκιο. ναι. Εσύ που προείσαι λοιπόν από ένα κόμμα το οποίο ε, προτάσει τα δικαιώματα και το γυναικό. Είχε πρώτα κάποιο θέμα. Είσαι 26, ίσω είσαι υποψήφια ευρωβουλευτή. Είχ, έχει ήδη εμπειρία στα κοινά, να πούμε, ναι. στην Ανατολική Αττική θα έλεγε ότι διαπίστωσε κάτι τέτοιο να συμβαίνει έναντι κάποιου άλλου άνδρα ε, να πω στην σου. Είχα, ναι, είχα. Και δεν το έχω πει πολλέ φορέ αυτό. Ε, έχω αντιμετωπίσει σκηνικά και στον εργασιακό μου χώρο, σε έναν πολύ ανδροκρατούμενο χώρο, στον χώρο τη δικηγορία. Ε, πολύ μεγάλη υποτίμηση, δηλαδή θυμάμαι ότι μου είχε πει κάποια στιγμή ένα εργοδότη μου ότι ξέρει τι, όταν είσαι σε ραντεβού, και είμαστε ένα δικηγόρο άντρα και μία δικηγόρο γυναίκα, ούτε και να πείστε ενδεχομένω να μην σε ακούσει ο πελάτη. Γιατί είσαι νέα και γυναίκα. Και το έχω αντιμετωπίσει αυτό και στην ε, πολιτική. Δηλαδή, ε, έχω αντιμετωπίσει να μου κάνουν επιθέσει, γιατί για παράδειγμα πήγα σε μία εκπομπή με ένα φόρεμα λίγο πάνω από τα γόνατα. Και γιατί το φορά αυτό είναι αρκετά άκομψο. Άρα, σε έναν άντρα, δεν θα μείνουμε στο πώ δίνεται και τι φοράει και αν φοράει γραβάτα ή δεν φοράει γραβάτα. Ναι, έχω αντιμετωπίσει σεξιστικά περιστατικά, αλλά δεν του δίνω πολύ μεγάλη βαρύτητα και σημασία γιατί νομίζω ότι έχουν προσπεραστεί από τον κόσμο. Και θέλω να συμβάλλω σε αυτό. Και ξέρει, Καμιά φορά η αδιαφορία είναι η καλύτερη λύση σε τέτοιου είδου κοινικά. Με εδώ, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα τη χώρα μα. Αυτή τη, αυτή τη, στιγμή και τι θα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ εντό και εκτό των τυχών για να το αντιμετωπίσει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα τη χώρα μα για μένα είναι αδιαμφισβήτητα η ακρίβεια. Ε, η ακρίβεια που συμπαρασύρει μία πληθώρα άλλων πραγμάτων. Ε, ξέρεις, για μένα η, η ακρίβεια μπορεί να συμπαρασύρει μέχρι και την έξαρση της βίας. Είναι ένας φαύλος κύκλος η που... Η κλιματικότητα όμως... έχει κάποιες γενεσιουργές αιτίες. Ακριβώ. Ακριβώς. Και ειδικά στο κομμάτι των Νέων ανθρώπων, αν πάμε να πιάσουμε με το πώ ζούνε, ξέρεις, είναι, <laughs> είναι δύσκολο. Δηλαδή, ο κατώτατο μισθό αυτή τη στιγμή είναι στα 705 ευρώ καθαρά, τον οποίο παίρνουν πολλοί συνομιλικοί μου. Τα ενίκεια έχουν πάει στο Θεό. Έχουμε αναλογικά τα ακριβότερα ενίκεια στην Ευρώπη μετά την Αυστρία. Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα που ακούγεται ξύλινο. Οπότε δεν θα το πω έτσι. Θα πω το πόσο ακριβά πληρώνουμε το σούπερ μάρκετ μα. Έχει ξεφύγει. Και μένουμε, αν μας μείνουν λεφτά στην άκρη, που συνήθως ε, θα πάρουμε και τηλέφωνο τον πατέρα μας, τη μητέρα μας, το τέλος του μήνα να του πούμε τσανταρέ μου, κάνα πενιντάρικο για να βάλω βενζίνη, mm. να πάω κάπου που θέλω. Mm. Ξέρεις, και έρχεται το καλοκαίρι και λέμε, ωραία, ε, πού θα πάω, τι θα κάνω, δουλεύει ένα ολόκληρο χρόνο και κάνεις, αν μπορείς, διακοπές τέσσερις μέρες. Νομίζω ότι έχουμε χάσει την έννοια της ποιοτική ζωής. Τουλάχιστον η δική μα γενιά. Και είναι θέμα τη οικονομία αυτό βέβαια. Σίγουρα, σίγουρα. Ε, ε, εγώ, όπω προηγούμενε συναντέλφει σου, που είσαι αναφέρει ότι ο Μάρξ είναι αυτό που σου δίνει η όραμα σχέση με τι ιδέε σου για την οικονομία. Ο Μάρξ στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση του 2024, μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο. Κύριε δεί: έχω εμπνευστεί από κάποιου συγγραφεί, αλλά η αλήθεια είναι ότι βλέπω πάντα τα, την πραγματικότητα χωρί γυαλιά. Με καθαρά μάτια. Αυτό θέλω να πιστεύω και αυτό θέλω να το κάνω ε, προφανώ ο κόσμο κυλάει, οι ρυθμοί τρέχουν, άρα και εμεί εξυγχρονιζόμαστε. Αυτό το βλέπουμε και σε πολιτικό επίπεδο, ακόμα και στη μορφή επικοινωνία και πώ ε, μεταδίδουμε ένα μήνυμα. Δηλαδή, έχει αλλάξει μέχρι και ο τρόπο επικοινωνία αυτή τη στιγμή. Φυσικά, αλλάζουν και οι ανάγκε κοινωνία και οι ανάγκε τη οικονομία και ο τρόπο που αντιμετωπίζουμε και λύνουμε τα πράγματα αυτά. Δεν, δεν, μπορούμε να παραβλέψουμε το πόσο πολύ έχει ενταχθεί η Τεχνολογία μέσα στα πράγματα. Οπότε ναι, προφανώ ο Μάρξ σε πολλά mm. είναι αναχρονιστικό, αλλά. Έχει ε, αλλάξει το κεφάλαιο ε, ε, και η κατοχή ε, του. Εννοείται. Yeah. Όμω ε, δεν πάβει για μένα να είναι μια πηγή έμπνευση ιδεολογικά. Γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουμε τι αξίε μα, τα ήθη μα, την ιδεολογία μα και μια πηγή, ένα σημείο αφετηρία. Και από εκεί και πέρα είναι στο χέρι μα το πώ θα το εξέλιξουμε αυτό ή όχι. Κατά τη δική μου άποψη. Πρέπει συνεχώ να εξελισσόμαστε και πρέπει να εξελισσόμαστε, όπω είπα πριν, χωρί γυαλιά και κοιτώντα, αναγνωρίζοντα, αφουγκραζόμενοι την κοινωνία όπω είναι, καλό ή κακό. Να σα ρωτήσω κάτι ακόμα όσον αφορά το, το κόμμα, το οποίο υπηρετεί από ναι. ιδιαίτερα μικρή ηλικία, έτσι. Υπέστη μια εκλογική καθίζηση, θα έλεγα, μετά τι εκλογέ. Στο μισό έπεσαν τα ποσοστά, όλη αυτή η περιπέτεια με την αλλαγή αρχηγού, με το Σέφανο ε, τώρα. Ε, Πώ βλέπει την κατάσταση, θα μπορέσει να αναγκάμψει να γίνει κάποτε κόμμα κυβέρνηση και τι γνώμη έχει για τον Αρχηγό που έχετε τώρα. Νομίζω ότι να κάνετε ήδη. Ε, η αλήθεια είναι ότι όντω υπέστη μια πολύ μεγάλη διπλή ε, εκλογική ήττα στι εθνικέ εκλογέ. Και αυτό δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε, ούτε θέλουμε, ούτε πια ωρεοποιούμε και καμία κατάσταση. Είναι αυτή η πραγματικότητα και την αντιμετωπίζουμε. Να μην ξεχνάμε από πού, με ποια αφετηρία, από ποιο σημείο εκείνηση ανέλαβε το κόμμα ο Στέφανος Κασελάκη, που αν θυμάστε τότε οι μετρήσει μα είχαν πολύ χαμηλά, έω και μονοψήφιο έλεγαν κάποιοι έτσι. Και βλέπουμε σε πόσο μικρό χρονικό διάστημα τι άνοδο έχει κάνει ένα νέο πρόεδρο, ο οποίο ε, πραγματικά το πήρε όλε τι πλάτε του μετά από τον Αλέξη Τσίπρα, που ήταν ένα τεράστιο κεφάλαιο και είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, όχι μόνο για τον ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώ για όλο τον προοδευτικό χώρο. Οπότε έχει διπλή ευθύνη ο Στέφανο Κασελάκη και είναι ακόμα πιο δύσκολο ο δρόμο που έχει να διανύσει. Και το κάνει. Το κάνει άριστα. Και είμαι σίγουρη ότι έχουμε μπει ήδη σε τροχιά κυβερνησιμότητα. Σου είπα πριν ότι ήρθα από τη Βαρβάκιο. Το βλέπω κάθε μέρα. Το βλέπω στην αγορά, το βλέπω στην κοινωνία. Το βλέπω στο πόσο έχουμε πια αποκτήσει φωνή και αίρισμα στον κόσμο. Ξέρεις γιατί, γιατί ακούμε. Ακούμε τα προβλήματα. Η κοινωνία βέβαια είναι δυσαρεστημένη. Τα προβλήματα αυτά που άκουσε πριν, πριν, πριν λίγη ώρα, πριν έρθει εδώ στη βαρβάκι, ο κόσμο θέλει και λύσει αξιόπιστε όμω. Όχι, όχι, παχιά οι λόγια τα οποία θα ε, Μήπω πρέπει να γίνει σε αυτό, και εδώ μπορεί να είναι και σημαντικό και ρόλο τη Ευρωβουλή από την θεωρία στην πράξη. Γιατί καλό είναι να λέμε ότι θα ανεβάσουμε το μισθό στα 1500. Μπορεί να γίνει αυτό. Μα πάντα το θέμα στην πολιτική είναι το τι πράξει κάνει και τι αποτύπωμα αφήνει πρακτικά ε, στον κόσμο. Δηλαδή, έχουμε ξεχάσει νομίζω τι σημαίνει πολιτική και τι θέλουμε να επιτύχουμε οι άνθρωποι που. Η τέχνη ε, τέχνη εφικτού. Ακριβώ. Mm. Και ε, έχει απόλυτο δίκιο. Ε, Σοπενχάουερ, <laughs> αν δεν κάνω <laughs> λάθο. <laughs> 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 τι, <ξυριστή> Όσοι εισερχόμαστε σε αυτό το ταξίδι, συγκυβερνήτε ή τέλο πάντων ναύτε ή πλήρωμα ενό πλοίου, αυτού του πλοίου που λέγεται Πολιτική, νομίζω ότι το κάνουμε για να βελτιώσουμε την ποιότητα τη ζωή μα, τη ζωή των συνανθρώπων μα, τον τόπο μα, να συνεισφέρουμε, να προσφέρουμε, να αλλάξουμε κάτι, να αποτυπώσουμε σε πράξη το όραμά μα. Αυτό είναι Πολιτική για μένα. Τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Είναι το πώ θα αποτυπώσει έναν καλύτερο κόσμο. Όσο ρομαντιστικό, επαναστατικό, ρομαντικό και να ακούγεται, αυτό θε και γι' αυτό το κάνει. Οπότε, φυσικά, αυτό χρειάζεται λύσει και χρειάζεται πράξει. Και νομίζω ότι και στο κομμάτι τη ακρίβεια, και στο κομμάτι τη στεγαστική κρίση, και στο κομμάτι των ε, δικαιωμάτων, ο ΣΥΡΖΑ είναι εκεί, είναι συνεπή, έχει πρόγραμμα. Και να, να σου πω εδώ ε, ότι είμαστε το μόνο κόμμα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, το οποίο έχει ευρωδιακήρυξη, το οποίο έχει καταθέσει 10 σημεία, 10 ζητούμενα, 10 πρακτικά σημεία, τα οποία θέλει να εφαρμόσει στην Ευρώπη. Δεν το έχει κάνει κανείς άλλος. Άρα είμαστε εδώ, είμαστε με συνέπεια εδώ, οραματιζόμαστε έναν καλύτερο κόσμο, αλλά κυρίως θέλουμε να τον κάνουμε πράξη. Με θα ήθελα να κοιτάξει την κάμερα 3, εδώ απέναντί μα, μας, και να μιλήσει στους ανθρώπους που μας βλέπουν και ποιο λόγο κάποιο να σε ψηφίσει Στι ευρωεκλογέ του Ιουνίου. Κοίταξε, για μένα είναι πολύ σημαντικό ο κόσμο ε, αρχικά να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ και να ενδυναμώσει το κόμμα μα, γιατί μπορούμε να αποτελέσουμε πραγματικά μια ισχυρή ε, λύση και μια ισχυρή ομάδα μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμένα, αν θέλει να με ψηφίσει, να με ψηφίσει, γιατί είμαι μια νέα γυναίκα, ε, νέα δικηγόρο. Έχω κάνει μεταπτυχιακό, αρχίζει τώρα το διδακτορικό μου. Γενικά είμαι άνθρωπο που θέλει να πιάσει τη ζωή τα χέρια και οραματίζεται κάτι καλύτερο. Οραματίζεται κάτι καλύτερο για τον τόπο αυτό, αυτό εδώ, την Ελλάδα, που κάποια στιγμή θα φέρω και εγώ τα δικά μου παιδιά. Θέλω να αφήσω ένα θετικό αποτύπωμα και θέλω να εκπροσωπήσω μία γενιά που έχει κατηγορηθεί για τόσα πολλά. Έχει κατηγορηθεί για οκνηρία, για εργία, για, 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 αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι και το ξέρω γιατί προέρχομαι από αυτή τη γενιά. Είμαι μέρο αυτή τη γενιά. Απλά η φωνή του δεν έχει ακουστεί ποτέ και πρέπει να ακουστεί και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με τόσο ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία στον αγώνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.